Χαμόγελα φεύγει το 2021 για την ΚΑΠΑ 17 του Όφη που επικράτησε το περασμένο Σάββατο με 4-2 του Πανιωνίου σε ένα παιχνίδι για την 14η αγωνιστή του πρωταθλήματος Super League ΚΑΠΑ 17. Ήταν ένα μάτς που έγινε υπό δύσκολες συνθήκες και τσουχτερό κρύο στο Ατσαλένιο με τα γκολ να ξεκινούν πολύ νωρίς, με τον Ζαχαριουδάκη στο δεύτερο λεπτό να σκοράρει με κεφαλιά για τον Όφη μετά από σέντρα του Φαϊτάκη. Ο Πανιώνιος ισοφάρισε 1-1 στο 7ο λεπτό με τον Γιασιά, αλλά στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου με εξαιρετικό σουτ ο Καρανδινός έδωσε και πάλι προβάδισμα με 2-1 στην ομάδα του Κώστα Δερμιτζάκη. Στο 50ο λεπτό ο Φανουράκης, έχοντας μπει ως αλλαγή στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, ανατράπηκε στην περιοχή του Πανιωνίου και δόθηκε πέναλτι, με τον ίδιο να εκτελεί εύστοχα για το 3-1. Στην επόμενη φάση οι φιλοξενούμενοι μείωσαν 3-2 με τον Τάφλα, με τον Όφη να είναι πολύ καλύτερο στη συνέχεια και να εδραιώνει την νίκη του 88 με εξαιρετική ατομική ενέργεια του Σιμαντηράκη. Την ίδια ημέρα στην Ελιά, η ΚΑΠΑ 15 του Όφη φιλοξένησε τον Αστέρα Τρίπολης, με τους Αρκάδες να είναι ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο και να σημειώνουν 3 γκολ. Ο Τζαμαλής με ανάποδο ψαλίδι άνοιξε το σκορ στα πρώτα λεπτά. Ο ίδιος έκανε και το 0-2 και στη συνέχεια ο Τσιούγκαρης έβαλε και τρίτο γκολ για την ομάδα του. Ο Όφη ισορρόπησε το παιχνίδι στην επανάληψη και τελικά σκόραρε στο 71ο λεπτό με τον Μάνο Χνάρη με ωραία ατομική ενέργεια και σούτ εκτός περιοχής να μειώνει σε 1-3 που ήταν και το τελικό σκορ.